Πλασαριστά Γιάννου για την Παναγιώτου. Πάσα για την Μιχαήλ που είναι σε καλό χώρο. Θα κάνει την σέντρα. Η Σάβα εντός περιοχής. Ευκαιρία και η μπάλα στα δίκτυα. 1-1 με την Φιλίππα Σάβα. Στο 60 λεπτό. Και κοιτάξτε πώς το πανηγυρίζουν όλοι. Έτρεξαν από τον πάγκο ακόμη και η Μαρία Ματθαίου. Μια αγκαλιά η οικογένεια της Εθνικής Ομάδας Γυναικών της Κύπρου. Τον γκολ το οποίο φέρνει τον αγώνα στα ίσα με την καλύτερη παίκτρια στο παιχνίδι. Κάναμε λόγο και στο πρώτο ημίχρονο για την Φιλίππα την Σάβα. Είναι αυτή που βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή στη σωστή θέση και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Η αγκαλιά της και με τον προπονητή Άγγελο Τσολάκη. Εδώ ξανά τον γκολ. Προφανώς δουλεμένος στην προπόνηση και από την σέντρα της Ειρήνης Μιχαήλ που λίγα λεπτά μετά την είσοδο της στον αγώνα δηλώνει και αυτή παρόν σε αυτόν τον γκολ. Πόσο ωραία τρίπλα ρε Φιλίππα και το τελείωμα απέναντι στην Βοσκόβοβιτς. 1-1, κάναμε λόγο ότι αυτό το κόρνερ, αυτή η πίεση, το ανέβασμα να φέρει κάτι καλό για να μιλούμε και να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Η Φιλίππα Σάβα μας άκουσε, το έβαλε και πλέον το παιχνίδι ξανά από την αρχή.